Βάιρα λέγεται το βίντεο με τον Δήμαρχο Βόλου να εμπλέκεται σε επεισόδιο με οδηγό μηχανή στη μέση της λεωφόρου Αλίμου. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Αχιλλέας Μπέος δέχθηκε επίθεση από μοτοσυκλετιστή και στη συνέχεια αντέδρασε, ενώ στο επεισόδιο ανεπλάκει ακόμη ένα άτομο. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Βόλου, με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, επιβεβαίωσε το γεγονός και ανέφερε μεταξύ άλλων, με αφορμή το επεισόδιο που είχα καθοδόν στην Αθήνα, και όχι όπως εγγράφει αν ακριβώς στο Βόλου, με ένα άγνωστο άτομο που έφερε κράνος το οποίο δεν έβγαλε ποτέ, ενδεχομένως για να μην αναγνωριστεί, θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν έκανα τίποτα άλλο, λιγότερο ή περισσότερο, από χιλιάδες άλλους καθημερινούς ανθρώπους όταν δέχονται ύβρις για τη μητέρα τους και βλέπουν συγγενικά τους πρόσωπα εν προκειμένου τον αδελφό μου να δέχονται επίθεση και να απειλούνται. Στο βίντεο πάντως ακούγονται και οι κόρνες των άλλων οχημάτων που λόγω του περιστατικού οι οδηγοί μάλλον είχαν κολλήσει στο σημείο. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν αυτό έγινε την περασμένη Δευτέρα κατά την προσωπική μου επίσκεψη σε έναν γιατρό για θέματα υγείας και μετά σε ένα ραντεβού που είχα στον αρμόδιο υπουργό στην Αθήνα και όχι στο Βόλο όπως γράφτηκε εκ παραδρομής. Την περασμένη Δευτέρα λοιπόν αντέδρασα όπως αντιδράσουν ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, να μην πω το 99%, το 90%. Όταν σου βρίζουν τη μάνα, την οικογένεια και δέχεται ευθεία απειλή ο αδελφός σου, αντιδράς. Εγώ έτσι έχω μάθει, είμαι αυθόρμητος, ειλικρινής και χωρίς ψέματα και υποκρισίες. Είμαι ένας άνθρωπος δυναμικός, ενεργός και αυτό έκανα. Και αν κακώς έγινε βέβαια το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά αν ξαναγίνει σήμερα, έτσι θα αντιδράσω. Πάντως, στα μέσα δικτύωσης υπήρξαν εκατοντάδες πολίτες, όχι μόνο από το Βόλο, αλλά από ολόκληρη τη χώρα, που συμπαραστάθηκαν στο Δήμαρχο και τον δικαίωσαν όπως έγραψαν για τη συμπεριφορά του.